Και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω και να συγχαρώ για την πρωτοβουλία του να είναι σήμερα στην ιστορική και όμορφη Κόρινθο για να κουβεντιάσουμε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός Κορινθίας. Και είναι θετικό και είμαι αισιόδοξος ότι σήμερα πήρε τα μηνύματα που έπρεπε να πάρει για να τον οδηγήσουν σε σωστές αποφάσεις, όχι μόνο για την Κορινθία, αλλά πιστεύω και για όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για την περιφέρεια της χώρας. Το ζήτημα που θέσατε, κύριε Νικολόπουλε, είναι ένα θέμα το οποίο εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις και προχθές που είχαμε την αντίστοιχη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, είπαμε τις απόψεις μας, είπαμε, αν θέλετε, και εκεί πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν βοηθάει η δημόσια να λέμε για ευθύνες, να λύγει ο ένας τις ευθύνες των άλλων. Εκεί πρέπει να πούμε εμείς, λέμε για ευθύνες. Σημασία έχει όμως τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Υπάρχει μια νέα προσέγγιση από τη νέα κυβέρνηση, μια προσέγγιση στην οποία συμφωνούν οι Δήμοι. Εμείς 3 του Ιούνιου προχωράμε πιλωτικά στο κέντρο της Κορίνθου, αλλά και στη Δημοτική Ενότητά σου, Λεχαίο, το πιλωτικό πρόγραμμα για διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση. Στην αρχή με κάποια εταιρεία που θα συνεργαστούμε. Σε δεύτερη φάση, για το διαγωνισμό σχεδόν είναι έτοιμος να βγει. Υπάρχει χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΑ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις δικές μας εγκαταστάσεις για να έχουμε το κομπόστ από τη μία πλευρά, τα ανακυκλώσουμε από την άλλη. Και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν και με τη βοήθεια του κόσμου. Τον οποίο τον καλούμε και με την ευκαιρία εδώ της παρουσίας του κυρίου Υπουργού να συνεργαστεί με το Δήμο, να ακούσει το τι πρέπει να κάνει και να έχουμε μια καλή ανταπόκριση από την πρώτη μέρα. Από τις 3 του Ιούνιου να έχουμε καλά αποτελέσματα. Το ζήτημα που θίξατε, τι κάνουμε μέχρι τότε, το θίξαμε και στη σημερινή σύσκεψη. Και είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και να κλείσουν οι χωματερές, που και αυτό θα καθυστερήσει, τι κάνουμε τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια στους δρόμους ή στα ρέματα κάπου θα πάνε. Σαν εξέλεγχτες χωματερές θα πάνε. Ένα μεγάλο κομμάτι, δεν λέω για όλο. Ένα μεγάλο κομμάτι δεν πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να υπάρξει μία λύση, έστω και προσωρινή, το πού θα πάνε τα απορρίμματα. Όμως, από την άλλη, θα πρέπει και όλοι οι Δήμοι να κάνουν το αυτονόητο. Από τώρα, άμεσα, να ξεκινήσουμε διαλογή στην πηγή, να έχουμε μικρότερο πρόβλημα. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να πάμε στο 40, στο 50% που δεν θα θάβεται, θα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Πιστεύω εδώ στο νομό, επειδή υπάρχει και ένας αδειοδοτημένος χώρος, αν πετύχει από όλους τους Δήμους αυτή η προσπάθεια, δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Όπως πρέπει να πετύχει αυτή η προσπάθεια. Δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ούτε υπογραφή κανενός δημάρχου στην Πελοπόννησο που να συνενεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, για να μην είμαστε άδικοι, έχουμε στηρίξει με δηλώσεις και αποφάσεις αυτή την προσπάθεια της περιφέρειας, γιατί κάποια στιγμή είμαστε σε μεγάλα διέξοδα και ακόμα είμαστε. Όταν το 2011 δεν εγκρίνεται καμία πρόταση από αυτές που είχαμε κάνει στο ΕΠΕΡΑ για δικές μας μικρές μονάδες κομποστοποίησης, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Η επιλογή ήταν να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια, όπως επιλέχθηκε από την τότε κυβέρνηση, να γίνει σε επίπεδο Πελοποννήσου. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μία άλλη φιλοσοφία από πλευράς της νέας κυβέρνησης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να στηριχθεί, να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Όμως, τον προβληματισμό για το υπόλοιμα, εμείς τον καταθέσαμε σήμερα στη σύσκεψη. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το υπόλοιμα. Είναι καθοριστική σημασίας να επιλέξουμε από τώρα την κατεύθυνση. Είτε αυτή θα είναι χώροι υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, είτε να είναι κάποιες μονάδες επεξεργασίας. Εγώ δεν έχω καμία προκατάληψη για το υπόλοιμα, όχι ασύμμυχτα, ακόμα και για την καύση του υπολείμματος, γιατί πιστεύω ότι οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι περιβαλλοντικά σωστό. Έτσι.